είμαστε, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της, και πρώτο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είπα να κλείσω την εκπομπή εγώ νωρίτερα σήμερα. Νίκο, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά, καλή χρονιά, μια χαρά, όλα καλά. Είναι η πρώτη. Η πρώτη η εκπομπή πρώτη μετά την πρώτη χρονιά. Η πρώτη παρουσίαση. Μετά την πρώτη χρονιά. Α, μάλιστα, δεν τα έχουμε πει λοιπόν. Ναι, όχι, δεν τα έχουμε πει. Οπότε καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ελπίζουμε να είναι μια καλύτερη χρονιά. Μια χρονιά στην οποία δεν θα δούμε τα γεγονότα, τα δεδομένα αυτή τη χρονιά ή τουλάχιστον θα έρθουν πιο κοντά, όπως λέγαμε και την παραμονή. Να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Να έρθουμε λίγο πιο έχουμε κοντά. Έχουμε απομακρυνθεί. Έχουμε απομακρυνθεί. Φυσική απομάκρυνση υπάρχει. Ναι. Ούτως ή άλλως φόβος υπάρχει, ανασφάλεια υπάρχει. Μιλούμε για καταστάσεις οι οποίες δεν ξέρουμε τι θα υπάρξουν. Μιλάμε για την Όμικρον. Ελπίζουμε να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση. Όλη από εκεί και πέρα, σαφέστατα, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Τα περιστατικά τα οποία διαχειρίζεσαι κι εσύ, περιστατικά ψυχολογικής επιβάρυνσης, έχουν αυξηθεί μέσα έχουν σε αυτό αυξηθεί, το διάστημα. Ναι, έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί. Φαίνεται ότι πραγματικά γενικότερα, ειδικά η περίοδος καραντίνας και η μετά την καραντίνα περίοδο, είναι μια δύσκολη περίοδο γενικώς για όλους. Όπως επίσης, αντίστοιχα, υπήρξαν περιπτώσεις οικογενειακής βίας, οι οποίες υπήρξαν. Βεβαίως, αυτές οι περιπτώσεις οικογενειακής βίας σπανίως θα αποτανθούν σε κάποιο ειδικό. Δυστυχώς, σπανίως θα αποτανθούν σε κάποιο ειδικό, αλλά ωστόσο υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις, δυστυχώς. Λοιπόν, πιάσαμε πριν από 2 εβδομάδες την κακοποίηση των γυναικών, με αφορμή και πολλά περιστατικά, με αποκορύφωμα βέβαια τις γυναικοκτονίες που έχουν καταγραφεί μέσα σε ένα χρόνο σε παραλληλικό επίπεδο. 17 και σε επίπεδο στο νούμερο, Κρήτης. Και σε επίπεδο Κρήτης 3 στο νούμερο, που νομίζω ότι και πάλι είναι αρκετά. Και σήμερα θα μας εκπλήξεις, διότι πιάνεις το θέμα της κακοποίησης των ανδρών. Των ανδρών, πρωτάκουσα, το ξέρεις, και όμως συμβαίνει ουσιαστικά. Πολλοί είναι οι άνδρες αυτοί οι οποίοι δέχονται την κακοποίηση. Σε μια κοινωνία, ξέρεις, γενικότερα θα έλεγα, όπου οι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών όλο και πιο δυσδιάκριτοι γίνονται, η ενδοοικογενειακή βία δυστυχώς δεν αποτελεί προνόμιο μόνο για τις γυναίκες, αλλά αποτελεί και για τους άντρες. Προνόμιο εντός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών, βεβαίως. Από το μακρινό 1974 είχαμε μιλήσει γι' αυτό, είχαν υπάρξει άνθρωποι οι οποίοι είχαν μιλήσει και οι οποίοι είχαν πει μάλιστα ότι γενικότερα τα νούμερα ανάμεσα στην κακοποίηση των ανδρών και των γυναικών είναι ίδια. Δεν γνωρίζω και δεν νομίζω ότι είναι ίδια. Τουλάχιστον δεν νομίζω ότι τα ποσοστά είναι ίδια. Σαφώς έχω την αίσθηση από ότι θα δούμε ότι τα ποσοστά είναι σαφώς μικρότερα στους άντρες. Αλλά ωστόσο υπάρχουν και αυτά τα ποσοστά κακοποίηση των ανδρών. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσει κάποιος. Περιστατικά κακοποίησης ανδρών. Μία πρώτη απορία και μετά θα ακολουθήσει και η παρουσίαση. Φτάνουν στις αρχές. Φτάνουν στις αρχές και αυτό θα το δούμε, ότι φτάνουν πάρα πολλά περιστατικά κακοποίησης ανδρών. Περίπου το 1/3 των περιστατικών, ήδη από το 2017 που έχω δει τα νούμερα, θα μιλήσουμε για το 2021 σε λίγο, από το 2017 το 1/3 της κακοποίησης των ανθρώπων που φτάνουν, το 1/3 της κακοποίησης είναι κακοποίηση ανδρών. Ο θήτης ποιος είναι? Το θύμα είναι ένας άνδρας. Ναι. Ο θήτης είναι... Ο θήτης είναι μια γυναίκα σε αυτήν την περίπτωση. Α, να το ξεκαθαρίσω. Ο θήτης είναι μια γυναίκα. Ναι. Είναι μια γυναίκα. Ο θήτης είναι μια γυναίκα, μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, σαφέστατα. Υπάρχει σχέση δηλαδή μεταξύ του θύματος και υπάρχει του θήτη. Υπάρχει σχέση μεταξύ του θήτη και του θύματος και μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, σαφέστατα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί έχει ενδιαφέρον το θέμα. Πάμε να τα βάλουμε. Ορίστε, μιλάμε για τις καταγγελίες για άνδρες και γυναίκες το 2021. 5.705 καταγγελίες για γυναίκες. 1.990 καταγγελίες για άντρες. Περίπου το 20%, δηλαδή, ότι περίπου το 20% είναι ακριβώς για άνδρες. Αρκετά μεγάλο νούμερο, θα έλεγα, έτσι. Από εκεί και πέρα μιλάμε για τους άνδρες θύματα, οι οποίοι άνδρες θύματα το 72% σύμφωνα πάντα με πανευρωπαϊκή έρευνα έχουν δεχτεί ψυχολογική βία και το 31% περίπου έχουν δεχτεί σωματική βία. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι μια πανευρωπαϊκή έρευνα της Domestic Violence in Europe, η οποία φαίνεται μάλιστα ότι η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη θέση και η Αγγλία είναι στη δεύτερη θέση. Αυτό το 31,7% της σωματικής βίας της Ελλάδος φαίνεται ότι έχει φτάσει περίπου στην Αγγλία να είναι στο 15%. Άρα λοιπόν, μάλλον είμαστε δυστυχώς οι πρώτοι οι οποίοι βρισκόμαστε. Σίγουρα. Και είναι και ένα θέμα, βέβαια. Είναι και ένα θέμα το οποίο, αλήθεια είναι, δεν έχουμε πιάσει αρκετά. Καθώς βλέπουμε ότι το 20% των, το 20% των καταγγελιών περίπου αφορά άνδρες, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έρθει στο προσκήνιο και δεν πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτό δεν σημαίνει ακριβώς ότι δεν πρέπει να μας απασχολήσει. Επόμενο είναι ότι δεν υπάρχει τηλεφωνική γραμμή η οποία να μιλάει για ανδρική κακοποίηση. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει υποκαταγραφή των γεγονότων. Δηλαδή τα γεγονότα δεν καταγράφονται, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα μιλάμε ότι απαγορεύεται η φιλοξενία των ανδρών και των γυναικών στις υπάρχουσες ήδη δομές, το οποίο ακριβώς φαίνεται το ότι
ακόμα και για παιδιά μεγαλύτερα της ηλικίας των 12 ετών υπάρχει ότι δεν τα δέχονται για φιλοξενία στις αντίστοιχες υπάρχουσες δομές. Αυτό βεβαίως μπορούμε να το εξηγήσουμε και είναι λογικό, δεδομένου του ότι δεν μπορεί ο θήτης, ο οποίος πολλές φορές σε αυτή την περίπτωση, ο θήτης, να είναι ένα άτομο το οποίο να βρίσκεται και να πάει να ζητήσει, βοήθεια στην αντίστοιχη δομή. Έτσι. Άρα λοιπόν, ωστόσο, και αυτό είναι ένα γεγονός. Θα πω χαρακτηριστικά ότι στην Αγγλία, στην οποία υπήρξε δομή για φιλοξενία ανδρών, φαίνεται ότι αυτή η δομή μάλλον γέμισε ουσιαστικά στο πρώτο τρίμηνο. Τηλεφωνική γραμμή για ανδρική κακοποίηση που υπήρχε στην Αγγλία επίσης δέχθηκε 13.000 τηλεφωνήματα στο πρώτο τρίμηνο. 13.000 τηλεφωνήματα στην Αγγλία το πρώτο τρίμηνο. Και επίσης κάτι χαρακτηριστικό είναι ότι στην περίοδο του πρώτου lockdown είχαμε μια αύξηση κατά 91% στις τηλεφωνικές κλήσεις. Άρα λοιπόν, μάλλον μιλάμε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη, πρέπει να υπάρξει. Ναι. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει ακόμα. Σιγά σιγά ελπίζουμε ότι θα υπάρξει όσο προχωράμε σιγά σιγά. Μάλιστα. Και ευαισθητοποιούμε στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Πάμε να προχωρήσουμε στον επόμενο πίνακα. Ψυχολογική λεκτική κακοποίηση του άνδρα. Μιλούμε για φωνές, μιλούμε για διαρκή γκρίνια που μπορεί να υπάρχει και μιλάω για την ψυχολογική λεκτική, γιατί ξέρεις, η σωματική κακοποίηση κατά τα ψέματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρη τις περισσότερες φορές. Δηλαδή από εκεί πέρα μιλάμε για μόλοπες κλπ. Ωστόσο στην ψυχολογική κακοποίηση φαίνεται ότι υπάρχουν φωνές, διαρκής γκρίνια, προσβολές ειρωνίες, σαρκασμός, γελιοποίηση, οικονομικός έλεγχος, αποκοπή από συγγενείς και φίλους, άσκηση ελέγχου, αρνητική κρατική και διακοπή επικοινωνίας. Οι ατέλειωτες σιωπές, αυτές οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Αλληλοκακοποίηση υπάρχει. Σαφώς, πολλές φορές υπάρχει αλληλοκακοποίηση. Πολλές από αυτές δηλαδή τις καταγγελίες με πρόλαβες, τις οποίες είπαμε προηγουμένως, έγινε καταγγελία τόσο από τον άνδρα όσο και από την γυναίκα. Άλιστα. Από εκεί πέρα. Επόμενος πίνακας είναι ο πίνακας όπου μιλάμε για τη φάση που μπορεί να συμβεί, η αρχή της συμβίωσης του ζευγαριού. Αρχή της συμβίωσης του ζευγαριού, μιλάμε ότι κυρίως στα 5 πρώτα χρόνια έχουμε πενταπλάσιες πιθανότητες να συμβεί η κακοποίηση. Πάντα φαίνεται αυτό με βάση την έρευνα. Στα 5 πρώτα χρόνια υπάρχει πενταπλάσιες πιθανότητες. Μετά συνταξιδότηση. Εδώ βέβαια τι γίνεται. Υπάρχει γενικότερα μια επιδείνωση μιας προϋπάρχουσας κακοποίησης και άρα επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση. Αλλαγή επαγγέλματος. Φάση της αλλαγής της επαγγέλματος του σύζυγου. Ανεργία του σύζυγου. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές η εργασία για το σύζυγο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά ναι, για τον άνδρα. Υπερορίες και η γέννηση των παιδιών επίσης ένα πολύ κρίσιμο σημείο στο οποίο μπορεί να εκδηλωθεί κακοποίηση από την πλευρά της ναι, γυναίκας προς τον άνδρα. Το επόμενο είναι οι συνέπειες της κακοποίησης που μπορεί να υπάρχουν στον άνδρα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, εργασιακή απόδοση, όπως λέγαμε προηγουμένως, ο εργασιακός τομέας ειδικά για τον άνδρα είναι πολύ πολύ σημαντικός. Κοινωνική προσωπική ζωή, σχέση με το παιδί. Βεβαίως αυτό έχει μειωθεί μετά την εφαρμογή της συνεπιμέλειας η οποία υπάρχει και νομίζω ότι επιτέλους κάποια στιγμή φτάσαμε στο να βρεθούμε στο ίδιο σημείο με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα λοιπόν η σχέση με το παιδί, ενώ παλιότερα υπήρχε πρόβλημα, σαν μουχλός κακοποίησης ουσιαστικά από τη γυναίκα προς τον άνδρα, τώρα πλέον δεν υπάρχει τόσο έντονο. Το επόμενο είναι η ενοχή, η οποία μπορεί να υπάρχει, η ντροπή και η σιωπή. Και η γελιοποίηση σε φίλους. Ξέρεις, άτομα τα οποία έχουν προσπαθήσει να μιλήσουν, ουσιαστικά με κάποιο τρόπο η γελιοποίηση την οποία δέχθηκαν να έχουν οδυνηρά συναισθήματα, χειρότερα συναισθήματα σε σχέση με την κακοποίηση την οποία υπέστησαν. Έτσι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα μιλάμε για την δυστυμία και την κατάθλιψη η οποία μπορεί να υπάρχει πάντα στον άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται έτσι. Λοιπόν, έντονες συγκρούσεις. Από εκεί και πέρα το προφίλ της κακοποιήτριας ποιο είναι. Είναι ένα άτομο το οποίο έχει έντονες συγκρούσεις. Έχει μια μετεχνιακή προσωπικότητα, δηλαδή έχει αστάθεια, έχει παρορμητικότητα, έχει ευαισθητότητα, έχει θυμό. Θα πούμε ότι αυτή η μετεχνιακή προσωπικότητα είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει στο 2% περίπου στο γενικό πληθυσμό. Το 75% είναι γυναίκες. Σημαίνει ότι περίπου το 1,5% είναι γυναίκες. Δηλαδή, μια μισή γυναίκα στις 100 μπορεί να εμφανίσει αυτή η μετεχνιακή προσωπικότητα. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Κατανάλωση αλκοόλ, κατάθλιψη, κυκλοθυμία, διπολικότητα, παιδικά τραύματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή η ίδια γυναίκα να έχει πέσει θύμα κακοποίησης και πιθανά λειτουργεί σαν θύμα, δηλαδή να εμφανίζει αυτό που λέμε παθητική επιθετικότητα, να προσπαθεί να χειριστεί τον άντρα μέσα από το να λειτουργεί σαν θύμα ουσιαστικά σε αυτή τη σχέση. Μάλιστα. Το επόμενο είναι γιατί οι άντρες υπομένουν χειριστικές βίαιες συμπεριφορές. Πρώτον, για να προστατέψουν τα παιδιά τους. Πρώτη στην επιμέλεια αυτό συνέβαινε κατά κόρον. Γιατί θεωρούν ότι δεν το αξίζουν. Γενικότερα ήταν οι άνδρες θύματα μιας κακής απορριπτικής μητέρας ναι, ουσιαστικά.
και τώρα ουσιαστικά το βιώνουν αυτό με κάποιον άλλο πρωταγωνιστή και φοβούνται να ανεξαρτητοποιηθούν. Ουσιαστικά πέρασαν από μια δεσποτική μητέρα σε μια δεσποτική σύζυγο. Πάμε στον επόμενο. Η πορεία μιας κακοποίησης στον άνδρα και στη γυναίκα. Άλαιστε. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τι μπορεί να συμβεί εδώ. Η γυναίκα εκνευρισμένη, σιωπηλή. Ο άνδρας τη ρωτάει τι έχει. Η γυναίκα θέλει να μιλήσει. Η γυναίκα το αποδίδει στον άνδρα. Ο άνδρας αντιδρά με λογικά επιχειρήματα. Και εδώ είναι κάθε φορά που ο άνδρας λογικά αντιδρά με λογικά επιχειρήματα, ενώ η γυναίκα θέλει συναισθηματικά ουσιαστικά να εκφράσει το πρόβλημά της. Η γυναίκα δεν κατανοεί αυτολογικά επιχειρήματα, γιατί θέλει συνέστημα εκείνη τη χρονική στιγμή. Ναι. Η γυναίκα έχει εσωτερήκευση της οργής σε εκείνη και τη φάση. Προχωράμε στον επόμενο πίνακα. Απομόνωση από την πλευρά της γυναίκας, απαξίωση του άντρα από την πλευρά της γυναίκας, αυτοενοχοποίηση από την πλευρά του άντρα, ενοχοποιείται δηλαδή για τη συμπεριφορά αυτή. Αντιδρά ο άντρας, όχι βία στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκαλεί και από εκεί αποχωρεί πέρα αποχωρεί μετά ο άντρας και ουσιαστικά ξαναξεκινάει ένας καινούριος κύκλος κακοποίησης. Πάμε να μιλήσουμε για τις οδηγίες σε προτροπές προς τα θύματα που μπορεί να υπάρχουν. Λίγος πολύ, ξέρεις, είναι οι ίδιες οδηγίες προτροπές που υπάρχουν και προς τις γυναίκες. Πρώτη προτροπή είναι σπάσε τη σιωπή. Το δεύτερο είναι κατάγγειλέ το στις αρχές. Στη βία δεν απαντάμε με βία. Πάρα πολύ βασικό. Γιατί όπως έλεγες και προηγουμένως, πολλές φορές ισχύει ότι στη βία πολλοί άντρες δυστυχώς απαντούν με βία. Είναι βασικό ότι στη βία δεν απαντούμε με βία. Δεν είναι δικό σας το λάθος. Να είναι κάποιος προσεκτικός στις ανακοινώσεις του. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Δηλαδή, μια σχέση η οποία δεν μπορούμε να τη βελτιώσουμε, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, δεν χρειάζεται να παραμείνουμε, μπορούμε να φύγουμε από τη σχέση. Συλλέγουμε αποδείξεις, στοιχεία, όπως έλεγα προηγουμένως, το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες. Πάρα πολλές φορές και δικαίως το έχουμε πει στην κακοποίηση των γυναικών, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών, όπως έχουμε πει. Και το ίδιο ισχύει και εδώ. Συλλέγουμε αποδείξεις, στοιχεία, μόλοπες κλπ. Τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Και επίσης το τελευταίο, ότι στην περίπτωση κατά την οποία δυσκολευόμαστε τόσο πολύ, αναζητούμε τη βοήθεια ειδικού. Ναι, γενικότερα θα έλεγα ότι είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά υπάρχει. Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει γενικότερα ως κοινωνία, ξέρεις Νίκο, να απαγκιστρωθούμε από τα στερεότυπα τα οποία θέλουν απλά και μόνο τον άντρα θήτη και τη γυναίκα θύμα. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά υπάρχει και αυτή η πλευρά. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση και την τοποθέτηση.